όσο περνούσαν οι μήνες γίνονταν ακόμα πιο τραγικά και φτάσαμε στον Δεκέμβρη όπου ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της ομάδος διότι έπρεπε ή να την αφήσουμε να διαλυθεί όπως έγινε με πολλές ομάδες της, του Νοτιού Ομίλου ή να συνεχίσουμε με κάποιο άλλο τρόπο και με κάποια άλλα δεδομένα. Η ομάδα λοιπόν το Δεκέμβρη ανακοίνωσε στους ποδοσφαιριστές ότι όποιος θέλει μένει και όποιος θέλει φεύγει. Δεν υπάρχουν χρήματα και γι' αυτό το λόγο έφυγαν 13 ποδοσφαιριστές και ήρθαν 15 μέσα στην ομάδα. Όλα αυτά έφυγαν μάλιστα και 3 προπονητές. Για πρώτη φορά στην ιστορία η ομάδα άλλαξε 3 προπονητές. Όλα αυτά στο βωμό της παραμονής στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να παραμείνει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Γιατί αυτό είναι που μένει και στην ιστορία, τα υπόλοιπα ξεχνιόνται, τα παίρνει ο αέρας. Αυτό που ήταν ο κύριος σκοπός μας ήταν να κρατήσουμε την ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, ο Αμπζάκηθος έγραψε, πιστεύω, ιστορία, παίρνοντας για τέταρτη χρονιά εισιτήριο στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία σε επαγγελματική. Και επαναλαμβάνω να βρίσκεται και να φιγουράρει μέσα στις 40 καλύτερες ομάδες όλης της Ελλάδος. Στο ότι φτάσαμε στον Δεκέμβριο και η ομάδα έμεινε μόνη της, κυριολεκτικά μόνη της, είναι κάτι το οποίο θα ήθελα από αυτό το βήμα να σας το μεταφέρω, να σας πω τη δική μου γνώμη και από εκεί πέρα όποιος θέλει μπορεί να πει ό,τι θέλει. Η απάθεια που υπήρχε από ορισμένους εδώ στη Ζάκηθο, που είχαν κέρια πόστα που μπορούσαν να βοηθήσουν την ομάδα, είναι νομίζω κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με οδηγεί προς την έξοδο. Αυτή η προκλητική συμπεριφορά ορισμένων ανθρώπων εδώ στη Ζάκηθο, γιατί όταν πρώτο ξεκίνησα από 4 χρόνια, μου έλεγαν, ρώταγα για τον ένα και για τον άλλο και έπαιρνα γνώμες. Αν είναι καλός ή κακός, πώς σκέφτεται, τι κάνει, γιατί τώρα δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο καθένας, είναι αυτά που βίωσα μόνος μου. Αυτά που βίωσα μόνος μου, ο Σάκης ο Ταβαρέλης και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, τα 5 άτομα για τα οποία άκουσα 1.000.000 κριτικές. Πού είναι το Συμβούλιο σας και τι κάνει το Συμβούλιο σας και τι κάνει το Συμβούλιο σας. Δηλαδή, απαιτούσα οι καλοί αυτοί φίλοι της ομάδος να πουλήσει ο Κορκοδίνος στο σπίτι του, ο Καπαρέλης στην περιουσία του για να σώσει την ομάδα. Όλοι πάνε του Συμβουλίου λεφτά. Κανένας από τον πενταμελές δεν έμεινε χωρίς να βάλει λεφτά και αρκετά λεφτά. Τηρουμένων των συνθηκών που υπάρχουν έξω. Όλοι έβαλαν λεφτά. Απλά η ομάδα ζητούσε παραπάνω. Ζητούσε γιατί είναι επαγγελματική. Διότι δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με τον μπάσκετ που οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές παίζουν χωρίς χρήματα, ούτε με τη Δέλτα Εθνική που είναι μικρές οι απολαύες των ποδοσφαιριστών. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την ποδοσφαιρική Ζάκηθο, την ΟΑΠ Ζάκηθος, με τις άλλες ομάδες του νησιού. Η ομάδα αυτή κάνει περήφανο ένα νησί. Είτε θέλουν ορισμένοι να το επισκέψουν, είτε δεν θέλουν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τίποτα δεν γυρίζει, το ποτάμι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Η Ζάκηθος είναι εδώ που είναι, φωταγωγεί το νησί όλη την Ελλάδα και το νησί, όλη η Ελλάδα βλέπει τη Ζάκηθο. Είμαστε σε μια περίοπτη θέση με τις όποιες δυσκολίες, με τα όποια προβλήματα εδώ που φτάσαμε. Από εκεί και πέρα όμως είναι καιρός να ξυπνήσουν οι αρχές, να πάρουν μπρος. Οι κάποιοι οι οποίοι κρύβονται πίσω από τις καρέκλες, από τις φθηνές δικαιολογίες, ότι έδωσα πριν 8 χρόνια, έδωσα πριν 15, ή που χάλασε το μηχανάκι μου και δεν μπόρεσα να έρθω ή δεν μπόρεσα να κάνω αυτό. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πιστεύω ότι είναι πλέον υπόθεση όλων των Ζακηθινών. Εγώ από το βήμα αυτό που πριν σας μιλήσω και ο Καπαρέλης, δηλώνω την οριστική αποχώρησή μου από τα διοικητικά δρόμενα της ομάδος. Θα μείνω στην ομάδα σε ένα άλλο πόστο που θα έχει σχέση με τις ακαδημίες. Η αγάπη μου για την ομάδα δεν μπορεί να αλλάξει ούτε από τη μία μέρα ούτε από την άλλη. Προσωπικά λέω που δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτά που θα σας πω. Δεν αντέχω ούτε οικονομικά ούτε συναισθηματικά να κάτσω πιο πολύ να τρέχω στους ρυθμούς στους οποίους τρέχει μια επαγγελματική ομάδα. Θα αποχωρήσω, θα είμαι δίπλα, θα βοηθήσω οικονομικά την ομάδα και κάποια στιγμή, όταν υπάρχουν άλλες συνθήκες, υπό άλλες προϋποθέσεις, θα μπορέσω να ξαναβοηθήσω όπως πρέπει να βοηθήσω. Δεν πρέπει όμως
να διαλυθεί αυτό το οικοδόμημα. Μιλάμε για οικοδόμημα, μιλάμε για ομάδες οι οποίες έχουν χαλάσει εκατομμύρια τα προηγούμενα χρόνια να ανέβουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, χαλάνε του κόσμου τα λεφτά να πάνε κάπου ψηλά και δεν το κατάφεραν ποτέ. Εμείς που το έχουμε κρατήσει στην αγκαλιά μας τρία και πάμε για τέταρτο χρόνο, να τα αφήσουμε να μας φύγει και να έρθουν οι όποιοι είτε να πάρουν το αφημί μας, είτε να πάει η ομάδα στη ΔΕΛΤΑ Εθνική από την αδιαφορία κάποιων. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι η Ζάκυνθος δεν είναι δύσκολο να παραμένει και να παίζει στο ποτάμι της ΓΑΜΑ Εθνικής.